Καλησπέρα. Κύριε Σκαδαλέση, χρόνια πολλά προς όλους και όλες. Έχετε έρθει στην πόλη της Θεσσαλονίκης με μια ιδιαίτερη παραγωγή και θα ήθελα λιγάκι, αν θέλετε εντός εκτός ήλιας, εσείς να το αποφασίσετε, να μας μιλήσετε λίγο για αυτή. Να σας πω, είναι ένα κείμενο, είναι ένα δίηγημα, μάλλον γράφτηκε πριν από 3 χρόνια. Βραβεύτηκε από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, του Κώστα του Λεμονή. Το ανακάλυψε η σκηνοθέτης, η Κωνσταντίνα Νικολαίδη, είδε ότι είναι σχεδόν έτοιμος θεατρικός μονόλογος. Μου το πρότεινε, εγώ ενθουσιάστηκα με την ιδέα, γιατί με άγγιξε και προσωπικά και μου φάνηκε και εξαιρετικά ενδιαφέροντα το πάντρεμα ενός πολιτικού λόγου με την τέχνη. Κάτι που σπάνια συμβαίνει. Συνήθως είναι ένας ξύλινος λόγος, χωρίς συναισθήματα, ενώ εδώ έχουμε ένα τελείως διαφορετικό λόγο. Και με εντριγκάρισε πολύ και η ιδέα ότι να ακούσουμε ένα λόγο που δεν θα τον ακούσουμε έτσι κι αλλιώς ποτέ στη Βουλή. Και μάλιστα από ό,τι είδαμε, και είναι και γνωστό από το κείμενο, σας έδωσε και τη χαρά να κάνετε το όνειρο πραγματικότητα και το ανάποδο. Δηλαδή, ξεκινάτε ως ένας φέλπης ηθοποιός. Ναι, ο ήρωας ξεκινάει με όνειρα. Με όνειρα, με τέτοια. Και με όνειρα, νομίζω ότι και οι περισσότεροι με όνειρα ξεκινάνε. Στην πορεία είναι οι καθημερινοί μικροί συμβιβασμοί που σιγά σιγά σε κάνουν να συνειδητοποιήσει ότι τελικά έχει διαμορφωθεί ένας όγκος από συμβιβασμούς που δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Σε κάθε δουλειά, έτσι, όχι μόνο στην πολιτική, ισχύει αυτό παντού. Ναι. Ο μονόλογος αυτός έχει βέβαια και τη βοήθεια με κάποιων προσώπων που εμφανίζονται ναι, για να βοηθήσουν και να οθήσουν κάποια πράγματα. Σε συνεργασία και με τον συγγραφέα. Για να αποκτήσει και μια θεατρικότητα το όλο πράγμα. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή κάποια flashback, κάποιες αναμνήσεις ναι. Δικές του να ζωντανέψουν επί σκηνής για να μην τις διηγείται ο ίδιος. Θα μας πείτε λίγο και τους συνεργάτες σας. Οι συνεργάτες βέβαια είναι ο Τάσος Κονταράτος, ο Κωνσταντίνος Ομοταυτσής και η Μαγδαληνή Παλιούρα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε και τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη. Επειδή ο Ομοταυτσής παίζει σε παράσταση στην Αθήνα, έπαιξε μόνο 2 μέρες εδώ. Τις υπόλοιπες θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης. Και ήταν και ήδη στην αρχή. Ωραία, αυτό είναι καλό. Εκείνο το οποίο διάβασα στο δελτίο τύπου που μας στάθηκε, ότι διάβασε η σκηνοθέτης το κείμενο του συγγραφέα, που ήταν στην αρχή ένα απλό μονάχα δυσέλιδο κείμενο ναι. Και τον παρότρινε να το κάνει ένα θεατρικό ναι. Κείμενο. Ναι, ήταν ένα μικρό διήγημα τέτοιο. Ναι, αλλά τώρα βλέπουμε ένα ολοκληρωμένο θεατρικό διήγημα, το οποίο προφανώς είχε μεγάλη όρεξη ο συγγραφέας. Είχε. Εσάς πώς σας όλοι οι συντελεστές είχαμε. Όλοι. Έγιναν πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια των προβών πάνω στο κείμενο. Φτιάχτηκαν πράγματα, δηλαδή γεννήθηκαν πράγματα, αλλάξαμε. Μέχρι και πριν έρθουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλάζαμε πράγματα. Εσάς πώς σας φάνηκε αυτό το κάτι το διαφορετικό που δουλέψατε μετά από άλλες δουλειές που έρχονται, πιο εμπορικές, θα έλεγα. Κοιτάξτε, όχι, για μένα δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν πάβει να είναι ένα θεατρικό κείμενο που οφείλω να το υπηρετήσω όσο καλύτερα μπορώ. Το ενδιαφέρον σας λέω ήταν καθαρά προσωπικό, ότι εμένα αυτό μου έκανε κλικ. Δεν μας κάνουν όλα κλικ. Σωστό. Αυτό κάτι μου έκανε. Δηλαδή ήθελα να το δω και ως θεατής και ήθελα και να το παίξω ως ηθοποιός. Με ενδιέφερε αυτό το πάντρεμα του πολιτικού λόγου με το λογοτεχνικό και αν θέλετε μου έδινε και εμένα και μια εκτόνωση που φαντάζομαι ότι νιώθουν και άλλοι θεατές, ότι κάποια στιγμή ρε παιδί μου να ακούσουμε και από κάπου μια αλήθεια κάτι. Είναι όντως πάρα πολύ δυνατό το κείμενο, δεν το συζητάμε. Λέει αλήθειες, λέει πράγματα τα οποία. Ίσως μερικά είναι αυτονόητα, αλλά ξέρετε, αυτά τα αυτονόητα είναι μεγάλη παγίδα, γιατί επειδή είναι αυτονόητα, δεν τα λέμε ποτέ και δεν τα λέει κανένας. Είναι σαν το σε μια σχέση που δεν λες πια το σ' αγαπώ, επειδή είναι αυτονόητο. Όχι, πες το. Αυτό έχει να κάνει και με το ότι έβαλε μέσα σε αυτή τη θεατρικότητα και τη μνήμη της οικογένειας. Και ναι. Το βλέπουμε αυτό και μάλιστα. Έφερε και λίγο και τον κινηματογράφο μέσα στο θέατρο. Το πάντρεψε με πολλά στοιχεία και αυτό δίνει μια πολύ όμορφη εξιστόρηση που μόνος εσείς επί σκηνής προσπαθείτε μέσα από όλα αυτά να δώσετε να καταλάβει ο κόσμος ότι και οι πολιτικοί είναι άνθρωποι έπρεπε και πρέπει να τους δούμε και με έναν άλλον γιατί τρόπο. Γιατί στο διήγημα δεν ήταν άνθρωπος, ήταν μια ομιλία παρέτησης, δεν υπήρχαν στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο. Αναγκαστικά, επειδή είναι θέατρο, έπρεπε να γίνει υπαρκτός ζωντανός χαρακτήρας που να ξέρουμε. Να το νιώθουμε ότι ζει, αναπνέει, τρώει, πηγαίνει τουαλέτα, ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Έπρεπε να πάρει υπόσταση ανθρώπινη. Πάντως, έτσι πως μιλάτε μέσα στο ρόλο, δίνεται να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να τους δούμε σαν ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσουν και να ξαναγίνουν άνθρωποι, να μην είναι απρόσωπα όντα. Το πιστεύετε αυτό? Το κείμενο το δίνει πάντως. Όχι. Δεν το δίνει. Εγώ δεν το πιστεύω πάντως.
Το κείμενο μπορεί να το δίνει. Ναι, άλλο αυτό. Εγώ το δεν το πιστεύω. Το κείμενο το δίνει δυστυχώς. Γιατί είναι ένα ρέθισμα ίσως. Να σας πω ότι αν κάποιο συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα τον αφήσουν να φτάσει μέχρι εκεί. Αυτοί που εξαφανίζονται κατά καιρούς. Αυτό. Θα φημωθεί πριν τα πει. Το πιθανότερο, γιατί δεν, το σύστημα της εξουσίας προστατεύεται από τέτοιου είδους διαρροές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, αλλά δεν τη στέλνει, είναι κακό παράδειγμα. Επειδή βλέπουμε να εξαφανίζονται κάποιοι και με κακό τρόπο, άσχημο, και κάποιοι οι οποίοι εξαφανίζονται με έναν πολύ ήσυχο και. Νομίζω ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι κάτι τέτοιες περιπτώσεις που λένε. Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχουν αρθρώσει ποτέ την αλήθεια, το γιατί έφυγαν και πώς έφυγαν. Εντάξει. Επικαλούνται οικογενειακούς λόγους. Τέλος πάντων, το σύστημα νομίζω ότι προστατεύεται από τέτοιου είδους διαρροές. Άρα ο Πλάτων που παίζει και αυτός μέσα και εμφανίζεται. Και πολύ καλά κάνει και εμφανίζεται. Ο Πλάτων, αν είχαμε χρόνο τώρα, θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα για την πολιτεία και για την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα, γιατί είναι και εκεί συμφωνεί πολύ συζήτηση το θέμα τι είναι ακριβώς. Το τοπικό εννοούμε. Ναι, το τοπικό. Τέλος πάντων. Ναι. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Αυτό είναι μια συζήτηση που χρειάζεται ναι. Άλλο τρόπο και άλλα πράγματα. Αλλά σύμφωνα εδώ με το κείμενο, μια ιδανική πολιτεία εντός. Που πρεσβεύει κατά κάποιο τρόπο στο τέλος της καριέρας. Είναι αυτή του σεβασμού του ενός προς τον άλλον, των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων, του σεβασμού του χώρου που κινούμαστε, του χώρου του προσωπικού χώρου του καθενός, της διαφορετικότητας, του να σέβεσαι τέλος πάντων. Ναι. Να κάνω και μια υποτιθέμενη ερώτηση. Θα μπορούσε να πιστέψει ο Γεράσιμος Καταρέσης ότι υπάρχει διάθεση μέσα στον κόσμο τον πολιτικό να γίνει κάποια στιγμή κάτι τέτοιο. Να υποθεί έτσι η αλήθεια, όχι, ναι. Δεν υπάρχει. Όχι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλοι ξεκινάνε με καλά κίνητρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρίσκεσαι σε μια συνεχή επαγρύπνηση για να συνειδητοποιείς κάθε μέρα, κάθε σου απόφαση, πόσο πίσω σε πάει από αυτό το στόχο που έχεις βάλει. Και πόσο οι καθημερινές. Οι καθημερινοί μικροί συμβιβασμοί καθορίζουν τη ζωή μας και οι μικρές πράξεις. Μεγάλες αποφάσεις παίρνουμε στη ζωή μας σπάνια. Οι καθημερινές μικρές πράξεις είναι αυτές που μας αλλοιώνουν σιγά σιγά. Κομματάκι-κομματάκι. Γίνεται μια απολέπιση έτσι, του καλού. Και να ρωτήσω και το άλλο. Ο απέναντι, ο θεατής, θα κάνει κάποια στιγμή. Αυτό εξαρτάται από το θεατή. Όχι, έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Έτσι, οι πολιτικοί μας ανθίζουν στο χωράφι που έχουμε φτιάξει εμείς. Δηλαδή. Ναι, τα τελευταία χρόνια πολλοί φιλόσοφοι και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με την σκέψη αυτή το έχουν προσδιορίσει ότι ναι, ο κόσμος είναι που φταίει. Είναι τεράστια η ευθύνη. Και δεν έχει να κάνει με το μαζί τα φάγαμε, είναι τελείως άλλο εκείνο. Ναι, γι' αυτό περίπου φαντάζομαι ότι θέλει να πει και ο Παγκαλός. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι άλλο, αλλά ίσως να θέλει να πει και αυτό. Εντάξει. Να δώσουμε κάποια στοιχεία ότι βρισκόμαστε στο Θέατρο Αμαλία. Στο Θέατρο Αμαλία για τρεις ακόμη παραστάσεις. Μέχρι αύριο στις 7 ναι. Ωραία. Και την Πέμπτη Παρασκευή στις 9. Υπέροχα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, καλή και χρονιά. Ελπίζω να καταφέρουμε να το ξαναδούμε το έργο μετά από κάποιο διάστημα, να ξαναρθεί στην πόλη μας, γιατί είναι μικρό το διάστημα που ήρθατε. Ναι, είναι μικρό, ήταν σύντομο επειδή πέφταμε γιορτές και εγώ παίζω μόνο Σαββατοκύριακα στην Αθήνα και τώρα δεν θα έπαιζα, αλλά με ευκαιρία πάμε λίγο πάνω να κάνουμε Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.